Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους. Το αντεργατικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας. Καταργεί το οκτάωρο, μειώνει τους μισθούς και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις. Καταλύει τις συλλογικές συμβάσεις και με την ατομική σύμβαση επιβάλλει τη δεκάωρη εργασία με μείωση αποδοχών, το σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση και ταυτόχρονα διπλασιάζει τις φθηνές υπερορίες. Πραγματοποιεί μία επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στην ουσία καταργεί το δικαίωμα της απεργίας. Με τιμωρητικές διατάξεις και διώξεις στοχεύει στον εκφοβισμό των εργαζομένων για να τους αποτρέψει από τη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Με όχημα το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα φθηνής και ελαστικής εργασίας, χωρίς κανόνες και χωρίς κοινωνικά δικαιώματα. Μας επιστρέφει στις πιο μαύρες και αυταρχικές περιόδους της ιστορίας μας. Η κυβέρνηση θα λάβει την αποφασιστική απάντηση των εργαζομένων. Αυτός ο αγώνας αφορά την κοινωνική πλειοψηφία, αφορά κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, αφορά τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το μέλλον του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει αυτή τη μάχη στο πλευρό των εργαζομένων παντού, στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στις κινητοποιήσεις, για να αποσυρθεί και να ακυρωθεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα.